Λοιπόν, ξεκινάμε. Σας καλωσορίζουμε στην πρώτη εκδήλωση της χρονιάς που είναι η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Θα θέλαμε πριν ευλογήσει ο Σεβασμιώτας τη Βασιλόπιτα, τον οποίο ευχαριστούμε ιδιαιτέρως γιατί πάντα μας θυμάμαι την παρουσία του και θέλουμε και εμείς και δική του ευλογία για το ξεκίνημα της χρονιάς, να σας ευχηθούμε υγεία, ευημερία, οικογενειακή και προσωπική χαρά και ευτυχία, να ευχηθούμε ειρήνη στον κόσμο, γιατί οι δοκιμαζόμενοι λαοί στη γειτονιά μας είναι πια πολλοί τώρα, δυστυχώς. Οπλιζόμαστε όμως με αισιοδοξία και πιστεύουμε ότι με οδηγό το όραμα, την ελπίδα, την αλληλεγγύη, την ενσυναίσθηση θα πορευτούμε και αυτή τη χρονιά. Να σας ενημερώσουμε ότι το τοπικό παράρτημα της ΕΓΕ βαδίζει προς την τέταρτη δεκαετία ως ένα κομμάτι μιας πανελλήνιας οργάνωσης της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας, μιας γυναικείας οργάνωσης που στοχεύει στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην κατάργηση στερεότυπων που δημιουργούν ανισότητες και καταστάσεις δυσάρεστες στην κοινωνία και βέβαια για την καταπολέμηση κάθε μορφής βίας, είτε ενδοικογενειακής, είτε βίας κατά των γυναικών, κατά των παιδιών, είτε βίας των ανηλίκων, γιατί βλέπετε ότι η βία παίρνει πολλές μορφές διαφορετικές και υπάρχει δίπλα μας, δυστυχώς, και μας τρομάζει πια με την όξυνση που έχει. Η ΕΓΕ λοιπόν είναι εδώ, παρούσα, και το τοπικό παράρτημα. Συνεχίζουμε σε αυτό που έχουμε χαράξει ως στόχους και σε πανελλαδικό επίπεδο, την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση της κοινωνίας πάνω σε όλα τα κοινωνικά θέματα που υπάρχουν, στα θέματα υγείας, στα θέματα πολιτισμού, στα θέματα περιβάλλοντος, στα θέματα ανθρωπίνων σχέσεων. Η παρουσία σας και η στήριξή σας παντιοτρόπως και από οικονομική άποψη και ηθική είναι πολύτιμη για να συνεχίσουμε να πορευόμαστε σε αυτό που κάνουμε. Βέβαια, είμαστε ανοιχτές στην οποιαδήποτε πρόταση, στην οποιαδήποτε συζήτηση. Αν θέλετε να αλλάξουμε κάτι ή να προχωρήσουμε σε κάτι άλλο. Αυτά έτσι πολύ γρήγορα. Οι ευχές όλων μας μαζί σας και να παρακαλέσουμε το Σεβασμιότατο να ευλογήσει την πίτα μας, η οποία είναι όπως πάντα προσφορά της δώρας. Και την ευχαριστούμε πολύ, να έχει υγεία να φτιάχνει τις πίτες. Όπως επίσης να ευχαριστήσουμε και το προσωπικό του ξενοδοχείου για την περιποίηση, για τη φροντίδα, για την αναδιάταξη του χώρου και για την περιποίηση την απόψινή. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο θόγκος σου, ως δεξαμένη των λόγων σου. Διού Θεό πρεπόσε δογμάτισας, η φύση των όντων ετράνω σας, τα των ανθρώπων ήθη κατεκόσμη σας. Βασίλειον ιερατεύμα, Πάτερος ιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τα ψυχάς ημών. Ευλογημένη και χαρούμενη να είναι η καινούργια χρονιά. Όλα τα καλά να σας δίνει ο Θεός, όχι εντάξει, θα την κόψετε εσείς. Είναι πολύ όμορφα όπως μας τα είπατε και όπως τα γράφετε στην πρόσκληση. Εγώ θα προσθέσω ότι για να γίνουν όλα αυτά πρέπει να έχει κανείς πίστη στο Θεό, που σημαίνει αγάπη για τον συνάνθρωπό του. Αν μπορεί να έχει πίστη στο Θεό και να αγαπάει τον συνάνθρωπό του, όλα θα πάνε καλά. Θέλω να συγχαρώ το τοπικό παράρτημα της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος, γιατί έχω την αίσθηση ότι ξεπερνάει κατά πολύ ακόμα και τις προγραμματικές δυνατότητες της ιδρύσεως της ΕΓΕ. Δηλαδή εσείς το κάνατε πολύ πιο ελληνικό, πολύ πιο όμορφο, πολύ πιο ανθρώπινο και έτσι να συνεχίσετε, γιατί αυτό είναι κάτι που μας παρηγορεί όλους όταν βλέπουμε τις δράσεις της ΕΓΕ, που δεν είναι οι στεγνές δράσεις, αλλά είναι οι δράσεις που ακουμπάνε τον άνθρωπο. Να έχετε την ευλογία από τον Θεό να συνεχίσετε έτσι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προσευχόμαστε. Υγεία και χαρά σε όλες και όλους. Ευχαριστούμε. Κορίτσια.